Η κυρία Μαρία Μπαρμπουλέτου, που είναι υπεύθυνη προγράμματος του, αυτού του προγράμματος, του Εργαστηρίου Παραμυθιού και μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μελιγούς, γιατί ο Πολιτιστικός Συλλόγος Μελιγούς το διοργανώνει, είναι μαζί μας και την καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Κυρία Μπαρμπουλέτου, καλημέρα καλή σας σας. μέρα. Καλημέρα σας. Πώς είστε? Καλά, καλά, εσείς? Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι τέτοιες πρωτοβουλίες και τέτοιες δραστηριότητες κάνουν πάρα πολύ καλό σε ένα τόπο. Βέβαια κάνουν καλό σε ένα τόπο και βοηθούν στην ανάπτυξή του. Ακριβώς. Θέλετε να πούμε περισσότερα? Εγώ είμαι νηπιαγωγός και έχω σπουδάσει το θέμα, σπούδασα στην Κρήτη και τώρα που επέστρεψα στο χωριό, γιατί έτσι μας έκαναν οι συνθήκες, αποφάσισα, όντας ενεργό μέλος του νεοσύστατου συλλόγου μας, εδώ στη Μελιγού, να κάνω κάτι για τα παιδιά. Μπράβο γιατί σας. Στερούνται εδώ στο χωριό τα παιδιά τέτοιες ενέργειες. Φυσικά. Στην Αθήνα γίνονται κατά κόρον. Και γιατί όχι, το παραμύθι βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά. Είναι λίγο παρεξηγημένο, αλλά βοηθάει πάρα πολύ. Και στην εκπαίδευσή τους και στην ανάπτυξή τους, τόσο την νοητική, όσο και στην ελεύθερη τους έκφραση, σε όλα. Κυρία Μπαρμπουλέτου, όλοι με ένα παραμύθι μεγαλώσαμε και νομίζω ότι σε όποια ηλικία και αν βρισκόμαστε, πάντα θυμόμαστε τα παραμύθια που μας διάβαζε η μητέρα μας ή οποιοδήποτε όταν ήμασταν παιδιά. Εννοείται. Αυτό γιατί εννοείται. Γίνεται, γιατί μας μένει. Μας μένει γιατί είναι όλοι μας έχουμε μνήμες και από παππούδες, από γιαγιάδες, από γονείς που μας λέγαν παραμύθια. Δηλαδή εγώ θυμάμαι τη μαμά μου κάθε βράδυ που μου διάβαζε ένα παραμύθι και παίρνουμε πράγματα. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι ο Αίσοπος, οι αδερφοί Γκριμ έχουν παραμύθια τα οποία είναι στους αιώνες πάρα πολύ διάσημα και βοηθούν πάρα πολύ τα παιδιά. Να. Είναι απαραίτητο δηλαδή κατά την κρίση σας, μιας και είστε και νηπιαγωγός, παιδί να μεγαλώνει με παραμύθια? Είναι απαραίτητο να μεγαλώνει με παραμύθια. Ταυτίζεται με τους ήρωες. Και έτσι φτιάχνει και πράγματα πάνω στην προσωπικότητά του, αλλά στην προσωπικότητά του. Και βοηθάει, βοηθάει πάρα πολύ. Για πάμε λίγο εκεί στην περιοχή και πείτε μας, μετά τη σκέψη αυτή λοιπόν, την δώσατε σαν σκέψη προς τον σύλλογο προς τον σύλλογο τη δέχτηκαν με χαρά. Πάρα πολύ θετική, με αγκάλιασαν όλοι, πολύ θερμά και αμέσως δέχτηκαν να κάνουμε αυτό το πράγμα, γιατί το πρόγραμμα αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο το παραμύθι. Για πείτε μας. Μετά, είναι ένα δίωρο την εβδομάδα, θα έρχονται τα παιδάκια που προφανώς, γιατί από ό,τι βλέπω ήδη έχει μεγάλη ανταπόκριση στον κόσμο, θα χωριστούν σε δύο, μπορεί και τρία τμήματα, ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες του κάθε παιδιού, και θα διαβάζουμε ένα παραμύθι. Θα αφηγούμε, δεν θα το διαβάζω, θα το αφηγούμε. Σωστά. Στα παιδιά. Μετά θα μοιράζουμε ρόλους και θα παίζουμε το παραμύθι ή με θεατρικό παιχνίδι θα κάνουμε διάφορα παιχνίδια που είναι σχετικά με το παραμύθι και έτσι τα παιδιά βοηθούνται για να αναπτυχθεί η κίνησή τους, να μην ντρέπονται. Σωστά. Βοηθάει πάρα πολύ το θεατρικό παιχνίδι πάνω σε αυτό και η μουσικοκινητική αγωγή βέβαια, γιατί θα βάλουμε και μουσικούλα, μπορεί να χορεύουμε το κομμάτι. Και μετά θα κάνουμε κάποια κατασκευή και θα τη δίνουμε και ως αναμνηστικό στα παιδιά. Είναι πολλά τα παιδιά εκεί στην περιοχή, γιατί μας είπατε ότι η ανταπόκριση είναι μεγάλη μέχρι στιγμής. Είναι μεγάλη, δηλαδή με πιάσαν στο δρόμο, με ρώτησαν πότε είναι οι εγγραφές. Να πούμε κιόλας ότι οι εγγραφές είναι αυτή την Κυριακή και τη Δευτέρα 5 με 8 στο Δημοτικό Σχολείο Μελιγούς. Και με ρώτησαν και θα είναι αρκετά τα παιδιά. Είναι πολλά τα χωριά, είναι και το Άστρος, είναι και το Παράλιο, είναι πολλά τα παιδιά. Ναι. Θα έρχονται και από άλλες περιοχές βέβαια. Ναι, έχετε δεν δίκιο. Είναι απαραίτητο να έρθουν μόνο από το χωριό της Μελιγούς, μπορούν να έρχονται και από άλλα χωριά. Δεν είναι δεσμευτικό. Φαντάζομαι, κυρία Μπαρμπουλέτου, ότι μιας και ξεκινήσατε όπως ξεκινήσατε, μένα μου πήγε το μυαλό κατευθείαν ότι έχετε σκοπό να κάνετε και άλλα πράγματα. Και τι εννοώ? Είπατε ότι λόγω συνθήκων έφυγα από την Αθήνα, όπου έχω μια εμπειρία αλφα, έτσι, και γύρισα από πίσω. Από την Κρήτη έφυγα συγκεκριμένα. Από όχι την Κρήτη, Αθήνα. Όπου σπουδάζατε. Ναι, ναι, ναι. Και γυρίσατε στα μέρη σας, οπότε σε διαφορετική περίπτωση ίσως και να μην κάνατε αυτό το βήμα. Βέβαια, αν είχα δουλειά σε ένα νοικιαγωγείο και αυτά, ίσως να το έκανα μεταγενέστερα. Σωστά. Ναι. Αυτό δείχνει ότι έχετε πολύ κέφι και όρεξη να κάνετε πράγματα αυτή τη στιγμή στην περιοχή σας.
Όλος ο σύλλογος Και όλος ο απαρτίζεται από σύλλογος. νέα Αυτό, άτομα. πείτε μας για το σύλλογο κάποια πράγματα. Ο σύλλογός μας απαρτίζεται κατά βάση από νέα άτομα. Είμαστε όλοι με πολύ όρεξη και με πολύ κέφι. Είναι μία χρονιά η λειτουργία μας. Ένα Και χρόνο. Έχουμε, ναι, είναι ένας χρόνος της λειτουργίας μας και ήδη έχουμε πάρα πολλά στο καταστατικό μας κάνει και έχουμε και πολλά να κάνουμε για το μέλλον. Διοργανώθηκε ένα μπαζάρ 2 Σαββατοκύριακα με χειροποίητες δημιουργίες όλου του συλλόγου και πουλήσαμε στον κόσμο και τα χρήματα θα διατεθούν για να πάρουν δωράκια για να μοιράσουν στα παιδιά του χωριού τώρα τις γιορτές. Πολύ ωραία. Και έχουμε στο πρόγραμμα πάρα πολλά, πάρα πολλές δράσεις. Θα μας δείτε στο ίντερνετ ως ενεργά μέλη του συλλόγου μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν βλέπουμε κάποιους συλλόγους οι οποίοι ξεκινούν τη λειτουργία αλλά δεν κάνουν έτσι ιδιαίτερα πράγματα και εμένα αυτό όταν είδα αυτή την κίνησή σας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μελιγούς πραγματικά ήταν κάτι ξεχωριστό, κάτι όμορφο αυτό που κάνετε. Είναι ξεχωριστό και ιδιαίτερο. Μπράβο στο και σύλλογο. Μακάρι να μας αγκαλιάσει και ο κόσμος. Μπράβο στο σύλλογο. Νομίζω που σας έχει αγκαλιάσει ο από ό,τι λέτε κι εσείς. Ήδη ναι, αλλά να μας δείξει τη συμπαραστασή του και τη σύμπραξή του ακόμη περισσότερο. Αυτό τι σημαίνει, για πείτε το στον κόσμο, κυρία Μπαρμπουλέτου, γιατί είναι σημαντικό. Ναι, να αγκαλιάζει τις δράσεις μας, να συμμετέχει. Αυτό θέλετε, έτσι μπράβο. Ναι, βέβαια, να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του συλλόγου όλος ο κόσμος. Η επιβράβευσή σας είναι αυτή, η συμμετοχή. Ναι, η συμμετοχή, σίγουρα. Σίγουρα είναι. Mm-hmm. Που ήδη υπάρχει συμμετοχή, αλλά υπάρχει ακόμη περισσότερο. Ή και άλλα μέλη, να έρθουν και άλλα μέλη ακόμη πιο νέα και να κάνουμε πολλά πράγματα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε, κυρία Μπαρμπουλέτου, και για ό,τι χρειαστείτε, είμαστε στη διάθεσή σας εννοείται, να στηρίξουμε έναν τέτοιο σύλλογο που πραγματικά ενδιαφέρεται να κάνει κάτι ξεχωριστό σε μια περιοχή ωραία, όπως είναι η δικιά σας. Και κυρίως έτσι για τα παιδιά. Τα παιδιά σε κάποιες περιοχές. Είναι το μέλλον μας. Έτσι, έτσι, κυρία Μπαρμπουλέτου, επειδή είναι το μέλλον μας, πρέπει να τους ανοίξουμε το μυαλό. Να τους ανοίξουμε το μυαλό για να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο. Πολύ και ωραία. Ο τόπος μας και η συλλογή μας και όλα. Να τα είστε... παιδιά είναι το μέλλον μας και πρέπει να έχουμε αγάπη και σεβασμό στα παιδιά. Και ελπίζουμε επίσης, κυρία Μπαρμπουλέτου, μιας και το λέτε αυτό, τα παιδιά μας να αλλάξουν και αυτό τον τόπο. Εννοείται. Γιατί μόνο αυτά μπορούν έτσι όπως μόνο έχει... Μόνο αυτά μπορούν έτσι όπως έχουμε γίνει πλέον. Ακριβώς. Και νομίζω ότι εσείς οι εκπαιδευτικοί τους δίνετε τα φώτα. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Μπαρμπουλέτου. Και εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλημέρα.